Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο οκτάμηνο στην Ελλάδα έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες μιας εξωφρενικής προσπάθειας που δυστυχώς γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά έχει θεσμοθετηθεί κιόλας για τη δημιουργία και την ολοκλήρωση μίας και μοναδικής πολιτικής στόχευσης, ικανής και αναγκαίας όπως προπαγανδίζεται από την κυβέρνηση για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτή όμως η επιλογή, αυτονόητο είναι, αποτελεί, θα μου επιτρέψετε να πω, νηπιακή συλλογική πολιτική επιλογή, αφού εύκολα κανείς μπορεί να υποστηρίξει ότι στην πολιτική η έννοια του μονόδρομου όχι μόνο είναι καταστροφική, αλλά και πρακτικά καταργεί την αναδίπλωση και την ανασυγκρότηση της προσπάθειας. Στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα που οι άνθρωποι έχουν το χάρισμα να επαναδιαπραγματεύονται από την αρχή τα πάντα, χαρακτηριστικό άλλωστε γνώρισμα της μέχρι σήμερα ιστορικής μας διαδρομής και επιβίωσης, όλους αυτούς τους αιώνες της ύπαρξής μας, οι εξ ανάγκης, όπως οι ήδη υποστηρίζουν νεοφιλελεύθεροι υπουργοί της κυβέρνησης του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, επιχειρούν να αντιστρέψουν τους όρους των θεμελιακών αξιών των κοινωνικών συγκροτήσεων και να προτάξουν των ανθρώπων τους αριθμούς. Αναζητώντας μάλιστα άλοθη για αυτή τους την πρακτική, ποιούν την ανάγκη φιλοτιμία, διατηνόμενοι ότι η λογική του μνημονίου αποτελεί τη μοναδική διέξοδο από την κρίση. Μάλιστα πλειοδοτούν, υποστηρίζοντας πως αν και ήδη διαφωνούν διακηρυκτικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που η επιλογή αυτή επιβάλλει, ήδη επιλέγουν τις δύσκολες αποφάσεις. Μόνο, κύριε Υπουργέ, που οι αποφάσεις, έχει διαφανεί από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης, δεν είναι δικές σας. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλειοδοτούν μάλιστα σε λήψη μέτρων, τα οποία μέτρα δυστυχώς, όπως κατ' επανάληψη έχει διατυπωθεί από την πλευρά της κυβέρνησης ή από την πλευρά των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, είναι μέτρα έξω από την αντίληψη του σοσιαλισμού. Και όμως πλειοδοτούν, όπως προείπα, στα μέτρα αυτά. Όλες οι αποφάσεις αυτές αγνοούν τη μία και μοναδική βασική συνιστόσα της ευημερίας και της ανάπτυξης. Πηγή κάθε παραγωγικότητας είναι ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί μέσα από συγκροτημένες δημοκρατικές διαδικασίες να διασφαλίζει και να εξασφαλίζει την αυτοεκτίμησή του ακόμα και μέσα σε αντίξω οικονομικά περιβάλλον. Κανείς σήμερα στην Ελλάδα δεν μπορεί να αποδώσει στην πλημελή άγνοια της ελληνικής γλώσσας τα πολλά προεκλογικά και ηχερά «δεσμεύομαι» του σημερινού πρωθυπουργού της χώρας, όπως εκ του αποτελέσματος τουλάχιστον έχει προκύψει με τους συνειρμούς της έκφρασης «οφέρων τα δεσμά». Σήμερα και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνηση που πρέπει να αντιληφθούν ότι με μεθοδεύσεις παράκαμψης του κοινοβουλίου, όπως άλλωστε το μνημόνιο και οι εξουσιοδοτήσεις οι οποίες εδόθησαν από την πλειοψηφία, με λήψεις αποφάσεων έξω και πέρα από τους δημοκρατικούς κανόνες και τις διαδικασίες, δεν οδηγεί τη χώρα απλά και μόνο σε λάθος κατευθύνσεις, αλλά συγκρίνει την οικονομική και αναπτυξιακή της δυναμική και υποσκάπτει τη δημοκρατία και την εθνική της ανεξαρτησία. Και αυτή η υπόσκαψη μπορεί να μην καταγράφεται ακόμη δημοσκοπικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά όταν αυτό συμβεί, που σύντομα θα συμβεί, το πιστεύω απόλυτα, πολύ δύσκολα η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής. Για μας δεν υπάρχει μία λύση. Δεν πιστεύουμε στο μονόδρομο του μνημονίου. Το απέδειξε και η μη ψήφισή του. Είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε και προτείναμε άλλωστε, το επρότεινε χθες ο πρόεδρός μας, ο κύριος Σαμαράς, την άλλη λύση. Και αν κρινόμαστε ως παράταξη και για τις δικές μας ευθύνες, ήρθε η ώρα να κριθούμε και για τις προτάσεις μας για το ξεπέρασμα αυτής εδώ της κρίσης. Δεν θα ανεχθούμε από την κρίση της ελληνικής οικονομίας κάποιοι να γίνουν περισσότερη κρίση με όμικρον γιώτα. Όσοι σήμερα βρισκόμαστε στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε ότι ανάμεσα στους οικονομικά ισχυρούς και τους οικονομικά αδύνατους υπάρχουν τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας τα οποία πρέπει να στηριχτούν και να υποστηριχτούν για να ταράξουν την κοινωνική συνοχή που σήμερα βάλεται από δύο πλευρές. Από τη μία βρίσκεται το κράτος με την υπέρμετρη φορολόγηση και τη γραφειοκρατία και από την άλλη οι μονοπωλιακές αυθαιρεσίες που επιχειρούν τα ολιγοπόλια του ιδιωτικού τομέα και η ιδιωτική κολοσσή. Αυτός είναι ο δικός μας κοινωνικός φιλελευθερισμός. Ένα οικονομικό σύστημα που υποστηρίζει την αναδιανομή,
όχι μόνο του εισοδήματος, αλλά και των ευκαιριών, κυρίως των επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και των ευκαιριών στους νέους ανθρώπους. Αυτός είναι ο δικός μας κοινωνικός φιλελευθερισμός. Το μεγάλο μας ζητούμενο σήμερα είναι να διαμορφωθεί εκείνο το απαραίτητο πλαίσιο, το οποίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αφυπνίσει παραγωγικά τα μεσαία στρώματα και, το οποίο όλο και προαναγγέλλεται από την κυβέρνηση, αλλά ποτέ δεν έρχεται. Πρέπει, κυρίες συνάδελφοι, να κάνω μια επισήμανση και να θυμίσω στον παριστάμενο υφυπουργό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το 1981, όταν παρέλαβε την εξουσία από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο αείμνηστος επίσης και οι δύο μεγάλοι ηγέτες, Ανδρέας Παπανδρέου, δεν υπήρχε ελλειμματικό ταμείο. Και αυτό θα πρέπει να μην διαφύγει της προσοχής, της μνήμης ή της γνώσης κανενός. Το 1981, κύριε Υφυπουργέ, ξέρετε ότι κανένα ταμείο δεν ήταν ελλειμματικό. Το ΝΑΤ για λόγους ειδικούς και τους γνωρίζετε. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα έως σήμερα διαγράφεται αυτή η πορεία. Διαγράφεται μια πορεία σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση. Μια πορεία για την οποία ξέρετε πολύ καλά εσείς, γνωρίζουμε και εμείς οι παλαιότεροι, ότι γίναν πολλές προσπάθειες να αναταχθεί αυτή η πορεία. Γίναν προσπάθειες νομοθετικές, οι οποίες και πάλι προσπάθειες, κύριε Υπουργέ, και δεν είχαν την ψήφο της πλευράς της σημερινής πλειοψηφίας, αλλά υπονομεύτηκαν στο δρόμο, υπονομεύτηκαν στις πορείες, υπονομεύτηκαν στις συγκεντρώσεις, υπονομεύτηκαν από τα συνδικαλιστικά όργανα, τα οποία βεβαίως και τότε και σήμερα ανήκουν στη δική σας παράταξη. Οι προσπάθειες αυτές, όπως ήταν ο νόμος Πετραλιά πρόσφατα, ήταν ο νόμος Ιούφα παλαιότερα, ακόμα και οι προσπάθειες οι δικές σας, η περίφημη πρόταση για Νίτση, και αυτή υπονομεύτηκε και δεν κατετέθηκαν στη Βουλή. Και η προσπάθεια του κυρίου Ρέπα, και αυτή υπονομεύτηκε. Και όσες άλλες προσπάθειες έγινε, τολμήσανε κάποιοι υπουργοί να φέρουν και να τις καταθέσουν στη Βουλή. Το λέω αυτό γιατί χθες άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Χιτήρη. Ο κύριος Χιτήρης έκανε μια εξομολογητική τοποθέτηση, οφείλω να πω, πραγματικά. Έχουμε όλοι μας ευθύνες, αλλά δεν απέφυγε τον πειρασμό στο τέλος να ενοχοποιήσει μόνο και μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τα 5,5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Όταν τα 5,5 χρόνια δεν είναι 5,5 χρόνια, είναι δύο τελευταία χρόνια, γιατί εν τω μεταξύ η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή και της Νέας Δημοκρατίας είχε επανεκλεγεί τη δεύτερη φορά από τον ελληνικό λαό, άρα είχε την έγκριση του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν ο κύριος Χιτήρης έκανε αυτή την προσπάθεια, να ενοχοποιήσει όλη τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Μη λέγοντας για τα δικά σας σφάλματα, μη λέγοντας για τα δικά τους σφάλματα, μη λέγοντας για τα σφάλματα τα οποία γίναν επί σειρά ετών και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εμείς θέλω να σας πω, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι πραγματικά αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ υπευθυνότητα και σκεπτικισμό και το σημερινό φορολογικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο και όσες προσπάθειες έχετε κάνει για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Έχουμε μια άλλη πρόταση και απευθυνόμαστε με αυτή την άλλη πρόταση στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Σαμαράς την παρουσίασε χθες. Θα κρυθούμε. Θα έρθει η ώρα που θα κρυθούμε όλοι, κύριοι συνάδελφοι. Θα έρθουν οι εκλογές, οψέποτε αυτές γίνουν, και θα κρυθούμε. Και για τις προσπαθειές μας και για το έργο μας και για τις προτάσεις μας. Θα κρυθούμε και τότε θα είναι καταλυτική αυτή η κρίση. Ωστότε βεβαίως με την πλειοψηφία την οποία διαθέτει σήμερα η κυβέρνηση, δυστυχώς θα περάσουν κάποια από αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία είναι επώδυνα νομοσχέδια. Θα περάσουν και η κυβέρνηση και η χώρα θα κυβερνηθεί για ένα διάστημα, όσο και είναι αυτό, με αυτά τα νομοσχέδια. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι πάντοτε θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας, στο κέντρο των προσπάθειών μας, τον άνθρωπο. Γιατί έθνος και κράτος χωρίς ανθρώπους δεν είναι κράτος, δεν είναι έθνος, δεν είναι χώρα. Τον άνθρωπο να κοιτάξουμε. Και με το νομοσχέδιο αυτό, παρακαλώ, δυστυχώς, κύριε Υφυπουργέ, αυτόν τον άνθρωπο τον αγνοείτε, αυτόν τον άνθρωπο τον τιμωρείτε, αυτόν τον άνθρωπο τον καταδικάζετε. Κύριε, και αν Σταμάτα, δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν θα υπάρχουν και επόμενες γενναίες για τις οποίες λέτε ότι τώρα φροντίζετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον